Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Η επόμενη βραδιά των εκλογών. Έχουμε ήδη νέα κυβέρνηση. Έχουμε και τα νέα πρόσωπα της κυβέρνησης. Και ένα από αυτά τα πρόσωπα είναι εδώ μαζί μας απόψε στο στούντιο, ο κύριος Θοδωρής Λιβάνιος. Και πολύ τον ευχαριστούμε που ήρθε σήμερα εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια να πω πρώτα για τη θέση σας στη νέα κυβέρνηση ως αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών. Έχουμε πολύ καλή παρέα για να τα συζητήσουμε όλα αναλυτικά. Ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης είναι εδώ από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Ζαχαριάδη. Η Μιλένα Αποστολάκη. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Βουλευτής στο Πασόκ Κινάλ. Ο Πάνος Αμυράς, διευθυντής του Ελεύθερου Τύπου. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ο Πασχάλης Τεμεκενίδης, διευθυντής ερευνών της Παλμός Ανάλυσης. Ο Ευτύχης Βαρδουλάκης, σύμβολος πολιτικής στρατηγικής και επικοινωνίας. Και ο Παναγιώτης Κουστένης, εδώ εκλογικός μας αναλυτής. Μαζί με τον. Το τρίο εκεί μας βοήθησε και χθες το βράδυ πολύ, όπως ξέρετε, και δεν μπορούσε να λείπει σήμερα. Κυρία Αποστολάκη, τι λέτε για αυτή τη συζήτηση που κάνουμε και πώς εσείς ερμηνεύετε το εκλογικό αποτέλεσμα μέχρι εδώ, τουλάχιστον έτσι όπως το έχουμε δει να αποτυπώνεται χτες? Το Πασόκ πήγαινε για κάτι μεγαλύτερο, έτσι φαινότανε. Πήγαινε να κάνει ίσως και μια ανατροπή, να περάσει ενδεχομένως ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος ήταν τόσο βαριά ιτημένος και ιτήθηκε ακόμη περισσότερο. Θα περίμενε κανείς το Πασόκ να έχει μια μεγαλύτερη άνοδο. Απλώς διατήρησε τις δυνάμεις του και με λιγότερες ψήφους, έτσι, λόγω αποχής. Κοιτάξτε, όλοι είχαν λιγότερες ψήφους, ναι, όπως ξέρετε. Ψήφισαν 800.000 λιγότεροι συμπολίτες μας. Η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το Πασόκ, όλοι είχαν λιγότερες ψήφους. Να κάνω έτσι, να προσπαθήσω λίγο να ελαφρύνω λίγο την κουβέντα. Και να πω ότι το βέβαιο είναι ότι υπάρχει μία de facto εξαιρετικά θετική αξιολόγηση και αποτίμηση του ΠΑΣΟΚ ως παράταξης, ως προσφορά στον τόπο, από τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ξέρετε, τα κόμματα είναι και τα πρόσωπά τους. Αν δει λοιπόν το σύνολο των στελεχών του ΠΑΣΟΚ που αξιοποιήθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία ως υπουργοί, και στη συνέχεια έβαλαν υποψηφιότητα, δεν έβαλαν υποψηφιότητα από το σπίτι τους. Και αντίστοιχα, το σύνολο των στελεχών του ΠΑΣΟΚ που αξιοποιήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ ως υπουργοί και στη συνέχεια έβαλαν υποψηφιότητα, είναι μια de facto. Εντάξει, αυτό δεν έχει τα άδικο, ναι. Εντάξει, το λέω δεν γιατί. Άδικο. Βέβαια, γιατί όλοι αυτοί φύγανε από το ΠΑΣΟΚ. Είναι μια επισήμανση. Σας είπα άρα, ποια ήταν η διαδρομή. Αν επιβραβεύτηκαν από τους πολίτες, επιβραβεύτηκαν φεύγοντας. Σας είπα ποια ήταν η διαδρομή. Ναι, το κατάλαβα. Και για να φύγουν, ναι, και για να μείνουν. Και κάνω ένα σχόλιο, το οποίο το κάνω για να ελαφρύνω λίγο την κουβέντα, αλλά νομίζω έχει την αξία. Έχετε δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, δεν την ελαφρύνατε, ήταν σωστό σχόλιο. Ωραία. Δεν πιστεύω να το αρνείται κανείς εδώ αυτό. Νομίζω έχει δίκιο σε αυτό, είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Θέλω λοιπόν να πω, ναι, ότι κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ είναι μια. Νομίζω ότι ο κ. Βαρδουλάκης και πολλοί συναδελφοί του έχουν ασχοληθεί με το ΠΑΣΟΚ ως ένα κίνημα το οποίο σφραγίζει την μεταπολιτευτική Ελλάδα, έχει τις πολύ φωτεινές του στιγμές, συνδέεται αναμφισβήτητα με πολύ εμβληματικές μεταρρυθμίσεις που άλλαξαν τον τόπο, ασφαλώς έχει και σκοτεινές στιγμές ένα κόμμα εξουσίας. Εκεί όμως που αρχίζει πλέον και υπησέρχεται η άδικη κρίση της ιστορίας, αυτή που ουσιαστικά δημιουργεί μια απολύτως παραπλανητική εικόνα σε σχέση με την προσφορά, παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ στην ελληνική κοινωνία, είναι η μνημονιακή περιπέτεια και η χρεοκοπία της χώρας. Εκεί έχουμε τον απόλυτο παραμορφωτικό καθρέφτη μετά, με τη συμβολή και των δύο κομμάτων. Ναι, αλλά κάπου εκεί ξεκινάει, κύριε Αποστολάκη, όλο αυτό το φαινόμενο το οποίο συζητάμε τώρα, ναι, με αφορμή και το χθεσινό αποτέλεσμα. Απολύτως, αλλά αφήστε με να ολοκληρώσω, ναι, να σας πω τι εννοώ. Ότι έχουμε την Άνω και Κάτω Πλατεία, έχουμε τη Νέα Δημοκρατία που δεν ψηφίζει το πρώτο μνημόνιο, έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ με την απίστευτη αντιμνημονιακή ρητορική που λίγο αργότερα εφαρμόζει το επαχθέστερο και μη αναγκαίο τρίτο μνημόνιο. Έχουμε λοιπόν όλη αυτή τη ζωφερή κατάσταση και φυσικά ό,τι γέννησε από εκεί και πέρα η χρεοκοπία, το οποίο το γέννησε πολύ παραγωγικά, δηλαδή ήταν η φτωχοποίηση, ήταν η κατεδάφιση της ζωής των ανθρώπων, αλλά βεβαίως ήταν και ένας πάρα πολύ τοξικός και διχαστικός λόγος που έδειχνε έναν υπεύθυνο. Υπήρχε δηλαδή και προσπαθούσαν όλοι να δείξουν ότι κοιτάξτε να δείτε, χάσατε τις ζωές σας, χάσατε τις δουλειές σας, φεύγουν τα παιδιά σας μετανάστες και φταίει το ΠΑΣΟΚ γι' αυτό. Αυτό λοιπόν το αφήγημα, αυτό
το κακόβουλο αφήγημα και κυρίως το ανιστόρητο και άδικο αφήγημα κράτησε κάποια χρόνια. Και εδώ εξηγώ και πώς κάποια στελέχη έφυγαν και πώς έφυγαν, αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει κανένα. Ναι, αλλά τώρα κανένα. Αυτό, ξέρετε, είναι λίγο αυτό παλιό το... αυτό όχι, που συζητάμε. Όχι. Είναι, εξηγεί την μα κατάσταση. Ό,τι, μα ό,τι εξηγεί. Αλλά για εσείς σας το λέω, αυτό το αφήγημα δεν υπήρχε πια κύριε το 19, το 23. Ό,τι συζητούσατε μέχρι τώρα ναι. ήταν λίγο παλιό. Και σε αυτή τη λογική κάνω και εγώ αυτή την αναδρομή. Λοιπόν, όχι, εγώ ρώτησα κάτι αρκετά καινούριο, αν έχουν αλλάξει οι ιδεολογίες και αν έχουν μετατοπιστεί τα κόμματα ιδεολογικά, αν έχουν πάψει οι ιδεολογίες, αυτό αφορά το μέλλον. Μιλάω ναι. για τη συζήτηση που κάνατε και ναι. με τον κύριο Λιβάνιο και με τον κύριο Ζαχαριάδη. Ακούστε, προφανώς εδώ έχουμε μία σαφέστατη μετακίνηση του πολιτικού άξονα στην Ελλάδα προς τα δεξιά. Δεν ξέρω αν είναι παρήγορο αυτό. Αυτό βλέπετε. Δηλαδή, τη Νέα Δημοκρατία εξακολουθείτε να τη θεωρείτε, τη σημερινή Νέα Δημοκρατία, την εντάσσετε στη δεξιά? Ασφαλώς. Αυτό είναι ένα καλό θέμα. Κοιτάξτε, ακούστε. Ο κύριος Μητσοτάκης κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια να φιλοτεχνήσει ο ίδιος προσωπικά ένα κεντρικό προφίλ, αλλά ούτε ο ίδιος έχει αρνηθεί ποτέ ότι είναι ο εκπρόσωπος της δεξιάς στην Ελλάδα, που την κάνει και κεντροδεξιά. Αλλά δεν έχω ακούσει κανένα να ισχυρίζεται ότι η δεξιά στην Ελλάδα παρέδωσε. Με συγχωρείτε να ολοκληρώσω, αν θέλετε, μια στιγμή. Λοιπόν, δεν έχω ακούσει κανένα να ισχυρίζεται ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι δεξιό κόμμα. Είναι δεξιό μέχρι κεντροδεξιό. Είναι φιλελεύθερος, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αυτοπροσδιοριζόμενος. Είπε ότι είναι υπέρ του κράτους πρόνοιας, αλλά είναι ο Πρωθυπουργός ο οποίος με τις πολιτικές του κατεδάφισε την πιο εμβληματική μεταρρύθμιση του τόπου, δηλαδή το δημόσιο χαρακτήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Άρα είναι σαφές... Ο Μητσοτάκης το κατεδάφισε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ποιος ψήφισε τον 49-99 του 23 που δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες γιατρούς? Γιατί είχα την εντύπωση ότι το σύστημα υγείας στην Ελλάδα καταβαραθρώθηκε επί μνημονίων, τα οποία ήταν μια αναγκαία κατάσταση και στα οποία πρωταγωνίστηκε το ΠΑΣΟΚ. Όχι, κύριε Κουβαρά, δηλαδή, εσείς μιλάτε για την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση. Εγώ μιλάω για την άρση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών του ΕΣΥ. Αυτό είναι η κατεδάφιση του δημόσιου χαρακτήρα. Και αυτό ψηφίστηκε με το νόμο 49-99 του 23 επί κυβερνήσεως του κ. Μητσοτάκη. Είναι μία αντίληψη. Μάλιστα. Νομίζω, και είναι μία αντίληψη η οποία επαναφέρει τις διαχωριστικές γραμμές, οι οποίες, ξέρετε, είναι χρήσιμες. Όχι ως τοξικές, όχι οι εμείς οι αυτοί, είναι κατά... όχι ή τους τελειώνουμε, είμαστε τελειώνουμε. Στρατιωτικά. Θα αποφασίσουμε εάν το να είναι κάποιος δεξιός είναι κάτι το οποίο είναι ενοχικό και κάτι για το οποίο, ας πούμε, ντρέπεται οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω, μας το πει ο κύριος Λιβάνιος. Εγώ μας το πει ο κύριος Λιβάνιος. Ο κατάλληλος ο κύριος Λιβάνιος. Ή ο κύριος Βαρδουλάκης. Θα ήθελα να πω. Εγώ δεν έχω την εικόνα, δηλαδή, ότι η Νέα Δημοκρατία, κύριε Βαρδουλάκη, δεν είναι η εκπρόσωπος της δεξιάς παράταξης στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι. Να σχολιάσω κάτι σε αυτό. Ναι. Φυσικά και είναι. Α, εντάξει, συμφωνήσαμε. Απλώς δεν είναι μόνο αυτό. Αυτή είναι η διαφορά. Ακούστε, πάντως, οι παρατάξεις. Το Πασόκ, θέλω να πω κάτι άλλο, κυρία. Δεν με ενδιαφέρει να πω για την Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Πραγματικά θέλω να πω κάτι ιδιαίτερο. Είναι τρομερό. Θέλω να κάνω μια μικρή παρατήρηση. Σε συνέχεια αυτό που είπε ο κ. Φουστέννη είναι ότι. Πιο δυνατά, κύριε Αποστολάκη. Πιο δυνατά να συζητήσουμε. Το Πασόκ είναι δεύτερο κόμμα σε 10 περιφέρειες. Κάτι που είναι μια, νομίζω, σημαντική αλλαγή. Υπάρχουν 4 ακόμα περιφέρειες, δεν θα τις πω τώρα για να μην... Ναι. Όπως το λέγει, μας κλέβετε τη δουλειά. ναι, αυτό θα έλεγε τώρα μόλις. Ωραία, τώρα ακριβώς αυτό θα έλεγε. Εντάξει, ναι. Να μην την κλέψω, να κάνω... Εσείς εκλέγηκατε πρώτοι στο Βόρεια Προάστια, αλλά στην Αττική, πώς εξηγείτε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πήγε καλά συνολικά? Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ένα αντικείμενο που ο κ. Βαρδουλάκης και οι συνάδελφοί του θα αξίζει να γράψουν μια μονογραφία. Ναι. Γενικότερα θα έλεγα, κύριε Κουβαρά, και για τους υπόλοιπους φίλους που είναι στο τραπέζι, εγώ θεωρώ ότι όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε και τα συμπεράσματα που βγάζουμε, που λίγο ως πολύ θεωρώ ότι δεν έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές πέρα από κάποιες πολιτικές τοποθετήσεις, είναι ότι παρακολουθούμε την επόμενη πράξη ενός δράματος που θέλω να ελπίζω ότι θα είναι τελευταία, που έχει ως αφετηρία την περιπέτεια της χρεοκοπίας της χώρας. Όλα αυτά συνδέονται με το τι έγινε το 12. Με τις εκλογές του 12, με την βάναυση αλλαγή στις ζωές των ανθρώπων, με την προσπάθεια δυνάμεων να υποκαταστήσουν το ρόλο του ΠΑΣΟΚ. Άρα για εσάς ακόμα στα αστικά κέντρα το ΠΑΣΟΚ πληρώνει την περίοδο εκείνη? Κατά την άποψή μου, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, ασφαλώς. Γιατί από την άλλη μεριά, εγώ για να το κάνω λίγο πιο δύσκολο, ξέρω το εξής, ότι το ΠΑΣΟΚ
από τις προηγούμενες ακόμα αυτοδιοικητικές εκλογές, όταν ήταν πολύ πίσω, είχε 8% ας πούμε, στις εκλογές τις εθνικές, πολλές φορές διαγωνιζόταν με το ΣΥΡΙΖΑ και είχε και καλύτερα ποσοστά. Ήταν ξεκάθαρη δεύτερο κόμμα. Ήταν δεύτερο κόμμα στην αυτοδιοίκηση. Επομένως τώρα, εσείς μπορεί να εμφανιστείτε τον Οκτώβρη και να μας πείτε ότι είσαστε δεύτερο κόμμα, χωρίς να έχουμε εθνικές εκλογές, κρίνοντας από την τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα, το ερώτημα μπαίνει και με αυτή τη διάσταση. Θα συνεργαστείτε με το ΣΥΡΙΖΑ ή θα πάτε να δοκιμαστείτε μόνοι σας? Λοιπόν, να κάνω ένα σχόλιο. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές, όσο φεύγουμε από τα χρόνια της μεταπολίτευσης που είχαν έναν αμυγή πολιτικό χαρακτήρα ακόμα και στο τελευταίο χωριό, τώρα πια έχουν αμυγή πολιτικό χαρακτήρα στις περιφέρειες και σε 5-10 μεγάλους δήμους. Όπως πολύ σωστά είπατε, τα πρόσωπα παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και επίσης είναι σε δήμους οι οποίοι δεν είναι μικροί, είναι μεγάλοι στο λεκανοπέδιο, υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έχουν πλέον πολύχρωμα ψηφοδέλτια. Δηλαδή αυτό πλέον είναι ο κανόνας. Ναι, εντάξει, αυτό είναι κατανοητό. Περίπου την τελευταία 20ετία, θα έλεγα, έχει ξεκινήσει. Να πω όμως και εγώ κάτι. Ας πάρουμε έναν εμβληματικό δήμο που βγάζει πάντα κάποια συμπεράσματα. Δήμος Αθήνας. Είναι δήμαρχο ο Μπακογιάννης. Μισό λεπτό. Είναι δήμαρχο ο Μπακογιάννης. Τον στηρίζει η Νέα Δημοκρατία. Ξεκάθαρα πράγματα. Άλλο αν ο ίδιο μπορεί να έχει περισσότερο άνοιγμα. Το συζητάμε αυτό, κύριε. Εδώ θα κατεβάσει μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Παπά. Ρωτάω εγώ λοιπόν, θα κατεβάσετε ένα δικό σα υποψήφιο στην Αθήνα, ναι ή όχι? Ή θα πάτε να στηρίξετε π.χ. τον κύριο Παπά ή τον κύριο Μπακογιάννη? Τι να πω, δεν ξέρω. Ο Δήμο τη Αθήνα και κάποιοι άλλοι μεγάλοι δήμοι τη χώρα είναι πολιτικά διακυβεύματα και είναι πολιτικές μάχες. Άρα θα κατεβάσετε δικό σας. Θα με αφήσετε να το ολοκληρώσω? Λοιπόν, αρκεί να μου το απαντήσετε. Ναι, αλλά θα σας το απαντήσω γύρω με τον τρόπο που θα ήθελα. Ωραία. Λοιπόν, άκουσα τον κύριο Ζαχαριάδη που είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κανένα θέμα να χτυπάει το ΠΑΣΟΚ. Θα ήταν ακριβής και σωστός εάν έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει στόχο να χτυπάει το ΠΑΣΟΚ πλέον. Από το 12 και μετά ήταν ο πρώτος κυρίαρχος πολιτικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η υφαρπαγή των ψήφων του και η υποκατάσταση της θέσης του στο πολιτικό χάρτη της χώρας. Το προσπάθησε, δεν το πέτυχε. Από εκεί και πέρα όμως, σε σχέση με εμάς τώρα, γιατί εγώ έρχομαι εδώ να μιλήσω για το ΠΑΣΟΚ. Για μας, κύριε Κουβαρά, αυτή τη στιγμή ο ιδεολογικός και πολιτικός αντίπαλος μέσα στη Βουλή είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι η κυβέρνηση. Και έχουμε ένα στόχο και ένα χρέος. Να οικοδομήσουμε αυτό που σήμερα λείπει στην κεντροαριστερά. Ένας χώρος που αυτή τη στιγμή έχει ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα και που αντιστοιχήθηκε με τα εκλογικά αποτελέσματα και με το γεγονός ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν μπόρεσε να παίξει το ρόλο της ως εναναμονή κυβέρνηση. Άρα, από εκεί και πέρα, είναι προφανές ότι δεν είναι τώρα ώρες για συμμαχίες κορυφής κτλ. Εδώ πρέπει να βρούμε ξανά αυτό που ξεκίνησε σε άρα διαφορά για μας. Άρα ο καθένας το δικό του υποψήφιο. Τις ανάγκες των πολιτών, να μιλήσουμε μαζί τους, να τους δώσουμε διέξοδα. Ο καθένας το δικό του υποψήφιο. Στους μεγάλους δήμους. Να το πούμε έτσι. Στις μεγάλες εμβληματικές περιφέρειες που λέτε ότι είναι πολιτικές υποψηφιότητες. Ακούστε, δεν θα έρθω. Εσείς το λέτε. Ναι, σας λέω λοιπόν εγώ τώρα. Ναι. Δεν θέλω να από ζήτημα πολιτικού τάκτ. Δεν είμαι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να σας δώσω αυτή την απάντηση. Αυτό το ακούω. Αυτό όμως που θέλω να σας πω, βεβαίως. Ναι. Αυτό όμως που θέλω να σας πω είναι ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ έχει έναν κυρίαρχο στόχο που αφορά ένα χρέος σε ό,τι αφορά το χώρο της κεντροαριστεράς, που χρειάζεται αξιόπιστη, προγραμματική, πολιτική, λοιπόν, πλειοψηφική έκταση. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Αυτό το κενό θα το καλύψουμε. Ωραία, κατάλαβα. Και θα το καλύψετε ήθος, μέσω όποιου τρόπου έχετε, ακόμα και στην ταυτοδιοίκηση ή οπουδήποτε. Με ήθος, με σοβαρότητα και λοιπόν, με ενότητα. Παρά σας διακόπτω, κύριε Λιβάνη. Ξέρετε ότι σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί υποψήφοι δήμαρχοι ή και ενεργεία δήμαρχοι που δεν επιζητούν χρήσματα. Ναι, βέβαια. Δεν είναι πλέον το χρήσμα, έχει τελειώσει το χρήσμα. Ναι, και είναι το βρίσκω λογικό και υγιές κιόλας. Να έχουμε περάσει σε μια άλλη η αυτοδιοίκηση είναι πιο σαλάκι. Πού διαφωνούμε, να πω τη γνώμη μου. Πού διαφωνούμε εμείς με τη Νέα Δημοκρατία σε αυτά τα 10. Εσείς σε αυτά τα 8, μάλιστα. Αυτά τα 8 να τα κάνει μια πρόταση μορφής. Σας αρέσει αυτό? Ωραία. Ωραίο, δεν είναι? Γρήγορο. Ένα γρήγορο και θέλω να δώσω και στον κύριο Λιβάνη. Ασφαλώς ο αριθμός των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι καθοριστικός. Θέλω να θυμίσω ότι στις εκλογές του 1974
Αξιωματική αντιπολίτευση ήταν η Ένωση Κέντρου, το ΠΑΣΟΚ ήταν τρίτο κόμμα. Αυτό ήταν η αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή. Άρα μερικά πράγματα ξεπερνούν τους αριθμούς και πάμε στην ουσία. Μάλιστα. Το ΠΑΣΟΚ φιλοδοξεί να είναι η αξιόπιστη αντιπολίτευση που έχει ανάγκη η χώρα απέναντι σε μια κυβέρνηση που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι ανεξέλεγκτη. Όχι γιατί αυτό το υπαγορεύει ο στόχος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό το υπαγορεύει το συμφέρον της χώρας. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός εν είδη αστείου, αλλά ξέρετε, καμιά φορά με αστεία λέμε τα πιο σοβαρά, ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι αντιπολίτευση του εαυτού τους, είναι θεσμικά επικίνδυνο και πολιτικά ατελέσφορο. Άρα το ΠΑΣΟΚ θα έρθει να το καλύψει μάλιστα, αυτό το κενό. Λοιπόν, η κυρία Αποστολάκη πλέον στη Βουλή, να της ευχηθούμε επίσης καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ.